Καλησπέρα σε όλους από το Carbon εδώ στο Περιστέρι. Game 1 για τη σειρά μεταξύ των Harlems και της Hooty που στην δεύτερη θέση κατέληξε στον τρίτο όμιλο με 16-4 ρεκόρ. Από την άλλη, οι Harlems του Νίκη του Ρησιώτη τελείωσαν τρίτη στον δεύτερο όμιλο με 15-5. Δύσκολη και απαιτητική μάλλον σεζόν και για τις δύο παρέες. Πολλές απουσίες και για τους μεν και για τους δε. Πρώτο τζάμπορ κατοχή του Harlems. Μωυσίδης στέκεται και ανοίγει το σκορ. 0-2. Μιάδα σήμερα για τους Harlems από ό,τι βλέπω. Όχι μιάδα. Εφτάδα για τους Harlems. Από την άλλη, εφτά βλέπω. 8, διορθώνω στον πάντο της Hood. Λάθος. Εδώ ο Κιβάς στέκεται για 2. Μπάλα τον πουλάει, rebound του Λάφκα. Δεν ξέρω πως έχουμε και αποστολές. Λίσεβιτς. Μπάλα στον Λάφκα, καλή τη λοφορία της μπάλας. 6 δεύτερα για 3 το σούτ μέσα από τον τριμποντάκι για τριμμάτα του στέλνου του Πατσάκα. Τρία-δύο. Σιάμος, ωραία πας χαμηλά, καλή άμυνα και από τον Τόλι. Αναφορά από την baseline. Σταυρόπουλος βρήκε χώρο αλλά στέφησε από κοντά, rebound. Αμυντικό για τους λευκούς. Για τρεις το σούτ μέσα και αυτό, 2-2. Κάμος μέχρι μέσα θα δώσει την λύση. Και για τους μεν και για τους δύο θέματα τραυματισμών για τους Harlems από ό,τι μου είπε και ο Νίκος Οδυσσιώτης. Από την άλλη έχουμε κάποιες σταθερές αποσύσεις όπως αυτή του Χανιώτη για την Κούτα. Ο Σιμίσεβης μπάουντ από Σταυρόπουλο. Κάμος Κοψιδάς. Αλλά χαμηλά αστροφωσί. Λοιπόν, του Λάφκα. Καλή κυλοφορία σου από 45 μέσα και αυτό με 3-3 ξεκινάει η Hood. Αλλά για κάποιο λόγο βγαίνει σήμα το κινητό μου. Οπότε προχώρω με νουμεράκια για όσους δεν ξέρω. Τρίποντο σαν από το 61, έχει 2 ήδη στον λογαριασμό του. Έχει 46 μέχρι στιγμής ελαφρώς πιο εύστοχη η Hood. Έχει δει τα μακρινά σουτ, πράγμα το οποίο βοηθάει σε τις σειρές. Άντε νομίζω σε διαμάτους, ειδικά στα play-off, οι άμυνες γίνονται λίγο πιο σκληρές και οι ομάδες διστάζουν λίγο να στόρουν από μακριά. Τουλάχιστον αυτό έχω δει εγώ. Καλά τώρα από τον Σταυρόπουλο. Λέμε το σιάμου σουτ για τρεις αστυχώ αυτή τη φορά. Ριβάουν επιθετικό για τους κυβερνούχους. Λιώνει ο χρόνος, δεν έχει να νεαθεί το ρολόι. Λέμε το σιάμου, Σταυρόπουλος ελέγχει. Τέλος ήταν και οι αποστολές. Δύο τριποντάκια ήδη από τον Επικουλά. Ένα. Ξανά τώρα εδώ. Από τους Χάρλεμς ένα. Από τους έργα από τον Θεοδόρου.
Κυριάκος Αθανασόπουλος, Πρωτόγερος Θεοδόρου Λάφκας, μπαλά στην γωνία και από εκεί ξανά στην κορυφή. Θεοδόρου για τρεις, άστοχος, ριμπάντ επιθετικό από τον Τόλι. Λάφκας, καλή κυκλοφορία, μπαλά στην γωνία. Εκεί ξανά στον Λάφκα που θα σκοτήσει με ένα φλότερ και θα πάρει δεύτερο συνεχόμενο επιθετικό. Μιλίσεβιτς, Πουλάς, μπαλά έξω, Σαρής, φοβερή κυκλοφορία, να έχουμε φάουλ. Είπαμε Πετράκος, Αθανασόπουλος, Πρωτόγυρος, Θεοδόρου Λάφκας, Μιλίσεβιτς, Στεφόπουλος, Σαρής και ο Κουκουλάς. Και τριχούνται από την άλλη του αποτελείου για τους Χαρλέμς, Κοψιδάς, Γιάμος, Κουτρουμπής, Τριγωνόπουλος, Ρουσιώτης, Σταυρόπουλος, Μωυσίδης και ο Δαλιάνης. Παρατοσούτ, μπάλα στον Σιάμο, Μότσης σήμερα απόν. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο πεντάλεπτο, μόλις ένα φάουλ από τους Χάρλεμς. Ο Ψιδάς λύστηκε από δύο, έκαλε στον Σιάμο την μπάλα. Λίαμνα από τον Λάφκα, η Χούρτ τρέχει. Κουλάς στον Λάφκα, φοβερή πάσα στον Μιλίσεβιτς, άστρος ο Ψιλός. Μισή λεπτά. Σαυρόπουλος πέρασε, πήρε την επαφή, πήρε το καλάθι, πήρε το φάουλ, έβαλε και το καλάθι. Αυτός είναι ο τέταρτος πόντος του ψηλού, time out, Hood. Μια συμπληρωματική βολή για τον Σταυρόπουλο. Μέσα και αυτή. 9-11 μπροστά με συν 2 οι Αμερικανοί. Ο Σταυρόπουλος πλέον στους 5 πόντους οδηγεί τους Χάρλεμς. Κουλάς πριν από τον Λάφκα. Καλή σκέψη, λίγο πιο δυνατή η πάσα, καλή και η άμυνα εδώ από τον Σταυρόπουλο. Κατεβάζει ο Σκιάμος. Πέρασε ο Μάτζικ Σκιάμος και τελείωσε την πάση με το δεξί. Πρώτη, μάλλον είναι η δεύτερη του έστρωγη προσπάθεια, έχει και ένα τυποντάκι στην αρχή. 9-13. Σημαντικό να πούμε ότι απόψε η Χουντ αγωνίζεται χωρίς τους δύο βασικούς της ψηλούς. Ας πω εδώ, μιλήσετε στην πάνω από Λάφκα. Χάρλεμς είναι ομάδα η οποία κλασικά νομίζω στηρίζεται. Είναι πολύ καλή της frontline όλα τα χρόνια. Γιατί το σούτ από τον Μωυσίδη, μπαλά στον Κοψιδά. Ψάχνει πάσα ο Γιώργος. Να δω τον Σταυρόπουλο. Ψάχνει με Γιώργος, δείχνει τον Μωυσίδη, στην εκνοή εκείνος. Μέσα, καλά ψυχολογίας. Το προβάδισμα όλο και μεγαλώνει για τους Χάρλεμς. Έτσι είναι Μωυσίδης, είναι Σκιάμος. Παίζει με πλάτη στον Σαρή η μπάλα για τρεις στο σουτ. Λεβάνω από τον Σκιάμο. Νομίζω ίσως το πιο επικίνδυνο όπλο που έχει σήμερα η Χούντ είναι το μακρινό του σουτ. Αλλά αυτό θα το πω σιγά. Νομίζω η Χούντ έχει ήδη 3 τρίποτα στο λογαριασμό της. Όλοι τις υπόντοι έρχονται από σουτ 6 από τα 75. 2 από τον Κουκουλά και 2 τώρα από τον Θεοδόρου, σαν να το ήξερα. 6 πόντους και οι 2, η διαφορά πέφτει στους 5. Βράς, πέρασε ο Γιώργος, σηκώθηκε για 2, αυτό είναι το ψωμάκι του. Σαρής στον Κουκουλά,
Τενεσί και θα βάλει το καλάθι πλάς το φάουλ. Πλαγία Ντιχούντεξο, ο Θεοδόρου και ο Μιλίσεβιτς μέσα και ο Βαλιάνης. Για τους Αμερικάνους μέσα. Βρείτε λίγο τους παίκτες, Σερτόγερος και ο Αθανασόπουλος. Είναι πρώην Arts, ομάδα η οποία, στην οποία μάλλον πρωτοσκήθηκε ο Γιώργος ο Κοψιδάς στο μπασκετάκι. Από τον πρωτόγωρο μου την πουμπέλη στο παρκέ δίνει τη λύση. 1-27. 16-19 το σκορ, νομίζω λίγο πιο αποτελεσματική συνολικά σε αυτή την περίοδο η Χάρλεμ, σε οποίο έχουν στόχο κυρίως από κοντά. Λάθος ότι υπάρχει τον Βαλιάνη, ο Τόγκρος συνέβη. Ανεπάσχεται, δεν είναι καλή, φάουλ από τον Μωυσίδη. Τελευταίο που θα να δώσει η Χάρλεμ. Οπότε έχει μόλις ένα. Αθλητικό. Δύο βολές και κατοχή. Για την Hood. Ο Τάγκος θα αναλάβει τις δύο βολές. Μέσα η πρώτη. Η δεύτερη. Έχουμε αλλαγές. Θα την κάνω λάθος. Ο Τριγωνόπουλος. Τριγωνόπουλο. Πολύ καιρό τον δω. Αθανασόπουλος προσπίθηκε ωραία, σηκώθηκε με τα αριθμότητα, το έβαλε, είναι ίσως σήμερα ο καλύτερος ψηλός τουλάχιστον στα δικά μάτια που έχει να διαγευτεί ο Στέγος ο Μπαρτάκας. Θυμάμαι ένα μάτι εδώ την τελευταία φορά, αν δεν κάνω λάθος, που είδα τη Χουντ. Στον Μερακλές, δεν θυμάμαι. Το οποίο θα μας δώσει να κάνει πράγματα και θάματα. Άκουσε εδώ ο Σαρίς. Αν δει και αυτό που έχουν πολύ δύσκολα πράγματα για την Μαντουρσιώτη. Τελευταία 21 δεύτερα. Τα 12 για τους Χάρλεμς. Μωυσίδης για 2 θα αυτοκίσει. Τα ανθρώπινος τρέχει. Μια επίδεση πρέπει να πάρει η Χουντ. Δεν βλέπω κάτι τέτοιο να γίνεται. Ο πρωτόγερος Αθανασόπουλος υποφελήσεται. 5-4 Αθανασόπουλος. Παγιά μπάζερ μπίτερ. Θα αυτοκίσει. Σαρίς θα προλάβει. Τελειώνει 19-19. Δεύτερη περίοδος του Περιστέρη, 19 όλα το σκορ. Πολύ καλό ξεκίνημα από την Κούντι, υπενθυμίζω 3 τρίποντα, 2 από τον Κουκουλά και 2 τον Θεοδόρου, μόλις τα πρώτα 3 λεπτά του παιχνιδιού. Από την άλλη οι Χάρλεμς βρήκαν τις λύσεις από κοντά και έχουν φέρει το μάτσο νομίζω στα μέτρα τους περισσότερο. Βγαίνει βάσει το γραφτό που έχει θέμα σήμερα ο Στέγιος ο Μπατσάκας. Σκιάμος Σταυρόπουλος γύρισε καλάθι για τον ψηλό. Κάνει τους 6 πόντους ο Παναγιώτης. Χρήστοση του Θεοδόρου. Σταυρόπουλος, πάσα στη weak side, σουτ για 3 μέσα. Να το πρώτο τρίποντο για τους Χάρλεμς, διακυρός Κουτρουμπή. Θεοδόρου, θα απαντήσουμε το ίδιο νόμισμα. Ξεκινούν και ζεσταίνονται και οι δύο ομάδες.
Γιάμος μάλλον, ανάποδο πλέον από τον Τριγωνόπουλο. Η Χουτ τρέχει, ωραία πάσα. Άστοχος ο Πρωτόγερος Λάφκας, έξυπνα. Έχει την μπάλα πάνω στον του Τρουμπή, αλλά είχε πατήσει προηγουμένως γραμμή. Σταυρόπουλος μόνος του, πολύ έξυπνη πάσα από τον Σιάμο, καλάθι από τον Παναγιώτη. Σταυρόπουλος 5 και 4, 9 πόντι. Πάνε στο μισμάτς που έχει νομίζω η Χαρλέμ, σας προσπαθείς λοιπόν από ποιον άλλον. Σιάμος προσθήκε την πάσα, πέρασε και κέρδισε το φαουλ από τον Αθανασόπουλο. Μέσα και η δεύτερα βιβλιά μου, 2 στις 2. Είναι και αυτό το συγχωρώ. Μέχρι στιγμής έχουμε 4 πόντους από τον Σταυρόπουλο, ένα τριμποντάκι από τον Κουτρουμπή και 2 πόντους από τον Μάτι Ξιάμο. Ένα τριμποντάκι από την άλλη διαχειρός Θεοδόρου. Θασόπουλος πέρασε και το έβαλε. 4 πόντους. Πέρασε, στάθηκε, λάθος η πάσα, σε αυτή τη θέση ο Σταυρόπουλος. Μεγάλη πάσα τρέχει που Παρασόπουλος. Ωραία στον Λάφκα, Πρωτόγερος, Σαρίς, πρέπει να μπει αυτό και θα γίνει. Ξύπνα δεν φωνάζει ο Στέλιος ο Μπατάκας, καλά κάνει νομίζω. Πρώτο πόντο για τον Σαρί, 24-28. Μελίου μέσα στο πιο παραγωγικό τρίλεπτο μέχρι στιγμή στο μάτς. Και η πρώτη περιβεστή για ψηλά σχόλια, αλλά νομίζω ότι τώρα οι ομάδες ζεστάθηκαν. Σαρίς στον Λάφκα, πέρασε ο Τόντις και κέρδισε το φάουλ. Η πρώτη σε δεύτερη ο Λαφκάς δύο σωμάτες πάρα πολύ ενέργεια στο σαμάτι εδώ από δει νομίζω. Καταληκτότατος στον ρόλο του για την Χουτ. Τι έκανε εκεί ο Σιάμος, αν το έβαζε και το καλάθι θα μιλάγαμε για highlight. Στον διακοπή είναι για αυτό μάτς, πόντο από τον Λάφκα με το υποχαμένο τρίποντο του Σαρί. 29-28 προβάδισμα ξανά για την Χουτ μετά από πολλή ώρα. Έτσι νομίζω ένα μίνι σερί, Χάρλεμ είχαν ξεφύγει μπροστά με συν 6, αν θυμάμαι καλά. Πέντε και 50. Ένα φάουλ για την Χουτ, 2 για τους Χάρλεμ μέχρι στιγμής. Παρασόπουλος ψάχνει μια πάσα. Θα περάσει από τα αριστερά. Κουλάς, αντιχείρος παραμένει για την Χουτ. Τελειώνει ο χρόνος, ο Δώρα από τη γωνία, καλό κλωσό, καλύτερο το σούτ.
32-28 συν 4 για τη Χουντ. Τσιάμος Τριγωνόπουλος περνάει στο Σταυρόπουλο. Παίζει με πλάτη, εκείνος βρίσκει στην γωνία τον Κουτρουμπή. Αλλά ξανά στον Παναγιώτη, σουτ για 2, σίδερο, rebound. Κανέναν, καβηθεί, περνάει στους λευκούς. Αλλαγές μέσα από Ψουδάς, έξω ο Βαλιάνης. Γουλάς, προσπίθηκε. Πέρασε, ωραία πάσα στον Ράφκα, παίζει με πλάτη ο Τόλης και βρίσκει τον πρωτόγερο, ο οποίος σηκώνεται για 2, αλλά αστοχή. Τριγωνόπουλος, Κοψιδάς, σιγά μου το χάσει αυτό, ξανά πάμε. Πρώτη πόντου κόψη και στην δεύτερη περίοδο. Παπασόπουλος ψάχνει επιλογή, κλειστή άμυνα του Σιάμου πάνω του. Γρήγορος πέρασε. Πέφτουν κορμιά, κλέβει ο Κοψιδάς. Κουτρουμπής. Βλέπω τον Μισίδρα μαζί να μπει στο παρκέ. Σταυρόπουλος θα σηκωθεί για 3. Δεν τους είναι ο ψηλός. Για την φορά. Ωραία πάσα, Λάφκας, δεν θα λαθέψει, 4 πόντοι από τον Τόνι. Στο συν 4 επιστρέφει. Σπάσει άμυνα, βγαίνει ξανά τον Παπασόπουλο. Σόπουλος ψάχνει την πάσα Θεοδόρου για 3. Παθοφία την φορά, λοιπόν, του Κοψιδά. Ευθυμίζεται Θεοδόρου έχει ήδη 3 τριποντάκια. 2 έχει ο Πουλάς και ένα έχει ο Σαρίς για την Χουντ. Τριγωνόπουλος, Μοσίδης, τελειώνει ο χρόνος, Μοσίδης για 3, λάτς. Δεύτερο τριμπουδάκι των Χάρλεμς, ακολουθεί το παράδειγμα του Κουτρουμπή, ο Μωυσίδης. Παλασόπουλος, Πρωτόγερος, Θεοδόρου και τώρα Κουκουλάς, ο οποίος δίστασε. Drive από τα αριστερά, rebound από τον Κοψιδά, η μπάλα πίσω από εκείνον. Time out, 2:40, 34-33. Είναι για στο μάτς. Παπασόπουλος, πολύ ωραία κίνηση, καλά από τα αριστερά. Βαλιάνης σηκώνεται για 2, ψηλός. Δύναμο του σουτ, λοιπόν, ο Παπασόπουλος. 2:17. Παπασόπουλος, Κουκουλάς, πάτησε γερά, σηκώθηκε και το πλάτωσε. Ξαναμιλάει, Κουκουλάς είναι το τρίτο του. Από μακριά. Σταυρόπουλος, Κοψιδάς, για 3 ο Γιώργος Σίδερο, επιθετικό ρυμπάν από τον Παναγιώτη. Καλάθι θα έρθει. 38-35. Προσθέτει και την πάσα ξανά για 3. Σύντρα και την φορά δεν πάνε του κόψη. Μπάλα στον Δαλιάνη. Μασίδης στο Σταυρόπουλο για 2 το σου. Μέσα και αυτό. 4 στην επόμενη πόλη για τον Ψηλό. Φτάνει 8 στην δεύτερη περίοδο. 13 συνολικά η πόντη του. Κουλάς στον Λάφκα,
Και όμως τον πιέζει Λαύκας. Παρασόπουλος μόλις πέρας και δηλαδή σε αυτή την φάση. Διακοινώνει στην δεύτερη περίοδο, συνολικά έχει 8. Τελευταίο λεπτό. Τρουμπής, Βαλιάνης, Σταυρόπουλος και τώρα Κατσουδάς και υπάρχει τον Παναγιώτη. Τον Κουτρουμπί. Σε Λαύκας μέσα ο Σαρίς. Θέλει το σούτ νομίζω εδώ ο Πατσακάς. 40-37 το σκόρ. Υπενθυμίζω αλλά στον Θεοδόρου Σαρίς. Ο Σαρίς τον πιέζει με χαντόφ. Αυτή είναι εκείνος στην Κουκουλά. Στα δεύτερα Λάς, ωραίος πιν. Κάνει την κατοχή. Σαρόπλος βουτάει. Κλέβει ο Κοψιδάς. Έχει βήματα τον Κουμπί. Σωστό. Time out, έχουμε 16,9 40-37. Λοιπόν, 16,9 40-37, υπενθυμίζω Σαρίς, φάουλ. Επιθετικό. Θέλει το μόλις το δεύτερο. Σε Hood μέσα ξανά ο Σιάμος. Δέκα δεύτερα. Σταυρόπουλος πιέζεται. Ο Τρουμπής κλείστηκε. Φιλιασμός για τη Hood. Οπότε με buzzer beater δίποντο από τον Πετράκο το συν 5 επιστρέφει για την Hood. Δεύτερο μέρος εδώ στο Κάρβουνο. 19 όλα το σκορ της πρώτης περίοδου. 42-37 το σκορ του ημιχρόνου. 23-18 του επιμέρους. Καλά χρήματα από τον Σταυρόπουλο, ο οποίος έχει κάνει πολύ καλό μάτς μέχρι στιγμής. Τρεις, θα αστοχίσει λίγο και να το έχει σουτ. Ρόμπουλος. Μιλάει μπάλα στον Σιάμο, παίζει με πλάτη τον Θεοδόρου, κερδίζει χώρο και στοχή. 4-0 σε δύο από τους Χάρλεμς. Σαρίς τον Μιλίσεβιτς, το σουτάκι του είναι αυτό, θα αστοχίσει, έχει 0-2 νομίζω. Πολύ καλός, πέφτει λάθος από μέση απόσταση. Σιδάς πιέστηκε, την πάσα πιέζει από πίσω τον Θεοδόρου, σουτ και αδεία από τον Γιώργο. Πρώτον θα δει αντιπάλους, τον χαβά του. Μιλίσεβιτς, Σαρίς, θα το πατήσει και θα το κλαψώσει. Σπάει το 6-0 σε ρίχνη των Χάρλεμς. 15-43. Από το σούτ, πάνε μακρινά από τον Σαρί. Αλλά τον Λαύκα μέχρι μέσα εκείνος θα αστοχίσει. Σουδάς ελέγχει πάνω στον Μουσίδη. Μεγάλη πάσα, Σιάμος, ξεχασμένος. Γράφει και 45 όλα. 8-3 δευμέρου σκορ. Οι δύο ομάδες να πούμε ότι είχαν βρεθεί αντιμέτωπες και στην Μάστερ. Το σουτ. Στο καλοκαιρινό πρωτάθλημα του 22-23.
Γιάμος, όχι Μωυσίδης. Την μπάλα χαμηλά στον Κοψιδά, γύρισε γύρω, αλλά στέξε. Λάφκας, πάνε στο weak side, Σαρίς, η μπάλα εκτός από τα χέρια του. Το μόνο μάτι που μεταξύ των δύο ομάδων στις 4 του μήνα στο Γουσουπού στις 8.30 ώρα το βράδυ. Δύσκολη προς τον Μωυσίδη, rebound. Δεν θέλει από κανένα να δέχεται να δέχεται Σαρίς και Λάφκας. Να φοράω την baseline. Πρόπουλος κλείστηκε Λάφκας με αυτοδυσία στον εφηλιασμό. Δεν θα λαφέψει. Σταυρόπουλος. Σε Χουτ και τον Χάρλεμ στα πλαίσια της Summer Master League του 23. Η Χουτ είχε νικήσει με 92-84. Κουκουλάς, πάτησε γερά. Αδύναμο το σούτ, μιλήσε με τις rebound. Μπάλα στον Σαρί, θα δοκιμάσει και αυτό στον τύπο του. Θα αστοχίσει, rebound επιθετικό, καθαρή ένα από Σταυρόπουλο. Κλείστηκε. Λάς. Μισκάμο. Λέωνα τον Λάφκα, μπαλά στον Μωυσίδη, 10 δεύτερα. Για δύο εκείνος. Παλέψει άστοχα, λοιπόν, του Στρατόρου. Δείχνει να βγάλει την μεγάλη πάση, αλλά έκανε νομίζω. Μιλίσεβιτς για δύο. Μαθητήσει, λοιπόν, του Τριγωνόπουλου. Εδώ από τον Μωυσίδη, καλή κομπή, είναι ξεχασμένος. Κάνω τη ρακέτα εκείνος. Λίγο απαθής έμπνα τον Σκουτ μάλλον. Μέχρι στιγμής έχουν βρει κάποια εύκολα καλάθια Χάρλεμ. Time out, 5 λεπτά στο ρολόι. 47-47. Σέλεκα στο παιχνίδι, Κουκουλάς παίζει με πλάτη. Κάνει έξω από την μπάλα στον Θεοδόρου. 8 δεύτερα. Λάφκας ο Σκυλισαρής, μόνος του. Θα το πάρει από τη γωνία. Άλλη μπάλα τον φυλάει. Στεγονόπουλος, τον Κοψιδά. Πάρει μαθιά τον Μωυσίδη ο Γιώργος, θα σπάσει την μπάλα στην γωνία σου για τρεις άστοχο. Ήθελε να περάσει την μπάλα χαμηλά ο Γιώργος. Λάς προσπίθηκε ωραία. Δεν βιάζεται, μπάλα στον Πορτόγο για από εκεί στον Μιλίσεβιτς, σου για δύο από τον Dragan μέσα. Ξεπρότειο.
Μοιρασμένο νομίζω εξίσου. Πολύ καλό ξεκίνημα για την Χουρ. Χάρλεμς επανέκαμψαν μέσα για δεύτερη με τον ψηλό. Και τώρα μέχρι στιγμής οι Αμερικάνοι είναι αυτοί που είναι σίγουρα πιο αποτελεσματικοί στην επίθεση. Πέμπτος διαφορετικός σκόρερ για τους Αμερικάνους. Κουκουλάς από το σπίτι του. Μοησίδης, Λόμπα στο δεξιά, φοβερή από τον Λάκο, ο οποίος κλέβει. Παρασόπουλος πέρασε, φεύγει γρήγορα, βρίσκει τον Λάφκα, μισό λέει από μέσα και αυτό. Γιάννη, καλά και βάλω Μοησίδης. Μια βολή μάλλον από το Μοσίδη. Μέσα και αυτή είναι στο τρίποντο, στο σκέντρο εκείνος. Στους δύο Δαλιάνης. Δύο κοψιδάς, δύο σταυρόπινος και δεύτερη πόντου στο Σκάμος. Στην τρίτη περίοδο, μπορεί να είναι δύο τριποδάκια. Ένα από τον Σαρή και ένα από τον Κουκουλά. Εδώ ο άστοχος. Πέντε πόντους, δύο ο Μιλίσεβιτς και δύο Λάφκας. Τριποδάκια άστοχο ξανά. Επόμενο επιθετικό Θεοδόρου. Αυτό και αυτό μου δέσει στα 3. Και αυτή την επίθεση 54-51. Καλιάνης. Πιέζει ο Λαφκάς. Μπαλά δεν θα περάσει την τελικά μιλά. Κλέβει και τρέχει ο Θεοδόρου. Φάουλ και δύο βολές. Μέσα η δεύτερη 56-51 συν 5 ξανά για την Χούρη. Κάμος. Πολύ ωραία κίνηση, άστοχο το λέει ο Μασόπουλος, ελέγχει και θέλει να τρέξει. Πρωτόγερος. Τεχνική ποινή τον Τριγωνόπουλο. Ναι. Κάνω το φάουλα από τον Τριγωνόπουλο. Μια βολή για τον Αθανασόπουλο από ό,τι βλέπω. Thank you.
Πλεστή, Μάσον Βαλιάνη, Καλιάμνα και κλέψιμο διακυρός Βλάφκα του Κουλάς, πέρασε. Αριστερό Λέα θα γράψει 58-51 συν 7 για την Κούτη, η οποία πλέον πιέζει ασυρτικά ψηλά. Γιάννης φάουλ από τον Κουκουλά, τέταρτο. Τρεις ο ψηλός θα αφαιθήσει. Λάφκας ελέγχει μπάλα στον Κουκουλά. 1-23. Κουκουλάς, ωραία, στον Αθανασόπουλο, καλά και από εκείνο. Πάω ψηλά, πέμπτο. Μπαλά στον Αθανασόπουλο, ωραίο γύρω στον Παπαγίνων. Στο τελείωμα, τελευταίο λεπτό. Κάμος Σταυρόπουλος στον Βαλιάνη. Ζητάει την μπάλα μόνος του στη γωνία. Ο Κουτρουμπής εκεί θα πάει. Την μπάλα καθαρία από τον Λάφκα. Τελευταίο μισό λεπτό. Πρωτόγερος Πετράκο, Γκραν Παναδέξου. Στάγιο 51, είναι νέα μεγαλύτερος βάθμα στο παιχνίδι νομίζω. Φάουλ κακό από τον Πετράκο. Ακόμα 8, λογικά μια μεγάλη επίθεση θα έχει να διακυριστεί η Κουτ. Έξω πρώτα από τον Σκιάμο. Μέσα η δεύτερη. Αυτό η δεύτερα. Έχει φάουλ ο Μαντουρσιώτη. Για να δούμε αν θα κάνει, νομίζω θα κάνει. Ψαρής στη γωνία, Αθανασόπουλος μόνος του, κακό το σουτ, rebound του Λάφκα, καλάθι δεν θα έρθει ούτε με follow. Βαλιάνης, Σιάμος, τελειώνει ο χρόνος. 62-52 σκορ τρίτης περίοδου. Τέταρτη και τελευταία περίοδος εδώ στο Κάρπινο, πάμε να δούμε λίγο τα στατιστικά. 3-8 βολές, 16-31 δίποντα, 9-29 τρίποντα για τη Χουντ. Ο Τουνάλι 6 στις 10 βολές, 20 στα 33 δίποντα, 2 στα 8 τρίποντα. Για το μάτι του Νίκου Τουρισιώτη, 32-21 δαριμπών, περισσότερα για τη Χουντ. 18-12 ασίστ, 11-5 τα κλεψίματα, 2 κοψίματα μόνο για τους Χάρλεμ. Συνολικόφηση 74 για τη Χουντ, 55 για το μάτι του Τουρισιώτη. Και μισή θα παίξει η ομάδα η οποία θα περάσει από αυτή τη διασταύρωση. Ψαρής για τρεις. Θα αστοχίσει λοιπόν ο Σταυρόπουλος. Που τη βλέπω εδώ, ο νικητής του Ευαλού της αμόχνου της Αμφιδέξιος. Θα μετέχει μέρη πως μόνο να περάσει από αυτές τις δύο ομάδες στην φάση των 8.
κίνηση από τον Αθανασόπουλο. Λάθη από δεξί. Πρώτη πόντι στην τελευταία περίοδο. Σόμπλος, τέταρ τους περίπτωση. Η φορά ξεφεύγει. 6-52, οι Χάρλεμς νομίζουν κάτι παραπάνω που έπρεπε να καταλάβουν, ότι δεν πρέπει να αφήσουν το μάτι σε καμία περίπτωση να ξεφύγει. Οι Μάστερ στις νίκες κρίνονται οι προκρίσεις, το έχουμε πει. Θα πάρει δύο νίκες, θα περάσει στην φάση των 8. Σάμου Ισίδης. Τρουμπής, Λάτς. Στην 6-55. Στόγερος, Στόπουλος γύρισε, τον πιέζει ο Σταυρόπουλος, μπάλα χαμηλά στον Λάφκα, να από το Λάφκα, λάθη και φάουλ. Ο Τυρονόπουλος μπαλά στον Σιάμο. 68-55. Σιάμος έξι ριμπάουν, ο πρωτόγερος. Μεγάλη πάσα στον Λάφκα, η μπαλά καλάθι. 72 8-3 το σωρί. Η σκούτ στο πρώτο 2,5 λεπτό. Μαχαίρι στα βούλια. Έχουν δει περιστεγρίτες, νομίζω δίκαια έχουν αυτή τη διαφορά. Τριγωνόπουλος για 3. Δεν θα απαντήσει ο Ρόντος Αρής. Μεγάλη πάσα Θανασόπουλος. Δίνει τα σκαλή θέση, έκλωψε ο Μωυσίδης. Σκιάμος. Ωραία κίνηση, άστρα το τελείωμα. Αρής ελέγχει. Ωραία ταχεία. Μπάλα χαμηλά, λάθος ξανά. Μωυσίδης στον Σιάμο. Ωραίο give and go. Σταυρόπουλος πήρε την μπάλα, αλλά το έχισε. Σίγουρα, 75, δύσκολα θα αλλάξει η εικόνα του παιχνιδιού από όσο νομίζω. 6 και 23 απομένουν. Λογικά το πρώτο βήμα για την πρόκληση στα quarter finals θα κάνει σήμερα Wood. Θανασόπουλος καλά και ξανά, έκτος πόντος στην πιο κρίσιμη περίοδο. Καλά εδώ από τον Σιάμο. Ακολουθεί τον Κουτρουμπή. Θανασόπουλος με εφηδιασμό, όλος του πόντος είναι σταμάτητος σε αυτό το σημείο του μάτς. Σκέψη, λάθος η πάσα. Τυρονόπουλος γύρισε. Πόδια από τον Λάφκα. Thank you.
αρκετά. Μωυσίδης για 3 θα στοχίσει. Τετράκο ελέγχει το φάουλ του Σταυρόπουλου. Στέκεται για 2 αστοχή rebound από τον Τριγωνόπουλο, η μπάλα στον Σιάμμο. Σίδης πάτησε, το έβαλε και αυτό. Ο χρόνος υπάρχει απλετός. Ξαναλέω, οι Χάρλεμς νομίζω δεν πρέπει να αφήσουν σε κανένα σημείο το μάτς. Δεν έχει προβάδισμα, 15 πόντων μέχρι στιγμής. 4,5 λεπτά πρέπει να κάνει διαχείριση και να πάρει μεγάλες επιθέσεις. Τράκος Θεοδόρου στην εκπνοή. Θα το χάσει, rebound του Μωυσίδη. Ωραία πάσα, Σιάμος. Καλή άμυνα τον Κουκουλά, Σιάμος θα το βάλει. Μετά time out, 4-17. Σέγα στο μάτς, 4 λεπτά απομένουν. 2 φορά από τους Χάρλεμς, κανένα από τη Χούντι, η οποία με ένα φοβερό ξέσπασμα στο ξεκίνημα της τελευταίας περίοδου, καλά τρώει τον Πετράκο. Κάνει δίκαια στο 0-1, ύστερα ένα 0, το ίδιο πράγμα είναι. Ένα 0, αφού δεν έχει πει τίποτα σήμερα. Ο Γονόπουλος κλαίνει ο Πετράκος, χάζει πολύ ενέργεια η Χούντ, βρίσκει εύκολα καλά τον συνεχιδιασμό όπως τώρα τον Κουκουλά και διευρύνει ακόμα περισσότερο τη διαφορά. Και πολλά του Μωυσίδη άστοχο, μακρινό rebound του Θεοδόρου. Πετράκος, Νάτος, βγάζει διάθεση στην άμυνα και επιβραβεύεται στην επίθεση. Ιωνόπουλος, παλάτσι στον Μωυσίδη. Πέρασε εκείνος, προσβλήθηκε την φάσα και τελείωσε ωραία τη φάση. Πρόσεχε ο Σιάμος, νομίζω φαίνεται να είναι τα τελευταία χαρτιά των Χάρλεμς. Μεγάλη πάσα λάθος. Θυμίζω 4 του μήνα ο επαναληπτικός αγώνας μεταξύ των δύο αυτών ομάδων στο Γουσουπού. Λοιπόν, ευθυντικό από τον Σιάμμο. Θέση με πλάτη, εκείνος γυρνάει. Αλλά στο χείρι πάνω το ίδιος παλεύει μαζί με τον Μωυσίδη μόνοι τους. Πετράκος Αθανασόπουλος από κοντά. Τελική διαφορά με ένα μάθημα. Τώρα έχει ξεφύγει κοντά στους 20 πόντους, στους 19 για την ακρίβεια. Δεν έχει σημασία αυτό, ξαναλέω. Θυμάστε, τα παιχνίδια κρίνονται στις νίκες, στις δύο νίκες. Με αλλαγές. Thank you.
μπάλα χαμηλά. Πετράκος στέκεται για δύο, αλλά το χάνει. Μπάλα στον Τριγωνόπουλο. Λάθος ξανά, Παραθόπουλος πρόλαβε. Λάθος εδώ και από την Χουντ. Σοφλος πέρασε ωραία πάσα, μπλοκ με φάουλ τον Δαλιανή. Σε πρώτη. Στο δεύτερο τελευταίο λεπτό του rebound του Λάφκα. Όλοι αυτοί είναι εκεί νομίζω. Λάφκα για το πρώτο μάτς. Κουκουλάς. Η μπάλα χαμηλά για από εκεί στον Μιλίσεβιτς. Για δύο το shoot flat. Γιάννης θα σηκωθεί για 3, θα το χάσει, τελευταία 12 δεύτερα, δεν θα προχωρήσει σε επίθεση Food. 85-66 τελικό σκορ εδώ στο Κάρβουνο. Με ένα ξέφωνο στην τελευταία περίοδο, η Food παίρνει δίκαια το μάτς και κάνει το 1-0 στη σειρά.